Τις κουινάρες δεν τις αφήνουμε. Αυτό είναι ένα βίντεο με άλλες 10 φράσεις που ξεχώρισα από αυτό το υπέροχο βιβλίο του Χουάν Γκόμεθ Χουράδο «Η κόκκινη βασίλισσα». Φράση πρώτη! Προσεύχομαι στον Άγιο Χριστόφορο, τον προστάτη των οδηγών, να με αφήσει να επιστρέψω στον Μπίγκο Αριζόνα. Και εγώ προσεύχομαι στον προστάτη των οδηγών να μην πατήσει κανένα αυτοκίνητο εδώ στην Άξοδο το καλοκαίρι. Κι άλλοι προσεύχονται στον Άγιο Χριστόφορο να βρουν πάρκινγκ. Μεγάλη χάρη του. Δεύτερη. Περίμενε να του δώσει μια πρωταρχική αμαρτωλή ζώδη ικανοποίηση. Ήταν πολύ πιο πολύτιμη ζωντανή, η πολύτιμότερη από όλες. Φράση τρίτη. Ο πατέρας πάντα έλεγε ότι για ένα καρφί χάνεις το πέταλο. Για ένα άλογο χάνεις τον αναβάτη. Για μια μάχη χάνεις τον πόλεμο. Τίποτα από τα τρία. Τέταρτη φράση. Είναι φανατικός της εξουσίας και της αναγνώρισης. Πόσο ταπεινός φαίνεται απ' έξω. Τα φαινόμενα απατούν. Και όχι μόνο τα φαινόμενα. Φράση πέμπτη. Ένα παράξενο μέρος. Στη γωνία της Grand Via με πολλές τζαμαρίες γεμάτο βιβλία παντού. Οι πελάτες δεν τα αγγίζουν. Παρ' όλα αυτά το ομορφαίνουν. Φράση έκτη. Ο κόσμος κυβερνάται από μέτριους, τους εγωιστές και τους ηλίθιους. Φράση έβδομη. Για να τα βγάλεις πέρα με την ηλιθιότητα, μπορείς μόνο να την αποδεχτείς ή να αυτοκτονήσεις. Αποδέξου την, γιατί να χάσεις τη ζωή σου. Φράση όγδοη. Υπάρχουν χάπια, πρόσεξε τώρα να δεις, που με βοηθούν να φιλτράρω τα υπερβολικά ερεθίσματα σε κρίσιμες στιγμές. Με επιβραδύνουν στην πραγματικότητα. Ασχολίαστο. Ένατη φράση. Υπάρχουν δύο πάντα κρίσιμα σημεία σε μια απαγωγή. Η επικοινωνία με την οικογένεια και η πληρωμή των λύτρων. Έχει κι άλλο ένα, δέκατο. Δεν έχω 10, θα το χρωστάω. Θα το κάνω σε επόμενο βίντεο, θα κάνω 11. Γεια. Α, ναι, αυτό ήταν άλλο ένα βίντεο με 10 φράσεις που ξεχώρισα από το βιβλίο του Χουάν Γκόμεθ Χουράδο, «Η κόκκινη βασίλισσα».